οι φωνές πίσω από τις κλειστές πόρτες, ο φόβος και η ενοχή. Συναισθήματα και καταστάσεις που σε πολλά σπίτια αποτελεί καθημερινότητα. Η ενδοοικογενειακή βία έχει δείξει τα δόντια της στην Κρήτη με τον πιο σκληρό τρόπο. Ένα κοινωνικό φαινόμενο με μεγάλες διαστάσεις και με περιστατικά να καταγράφονται το ένα μετά το άλλο στο νησί. Είναι πολλά χρόνια που έχει ανησυχητικές διαστάσεις. Ίσως δεν σταμάτησε ποτέ να έχει, αλλά νομίζω το αισιόδοξο είναι ότι πλέον δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση και πολύ δημοσιότητα γύρω από αυτό το φαινόμενο. Κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αφορά στην πλειονότητά τους και παιδιά, τα οποία πολλές φορές γίνονται μάρτυρες των θλιβερών καταστάσεων και δυσκολεύονται να εξωτερικεύσουν τα όσα νιώθουν. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουν και να αποκαλύψουν το τι συμβαίνει, ειδικά τα παιδιά, αλλά και οι γυναίκες βέβαια, γιατί ζουν και μεγαλώνουν σε ένα κλίμα φόβου. Αυτός ο φόβος βέβαια μεταφέρεται και προς το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί φοβούνται να αγγίξουν τέτοια θέματα. Είναι σημαντικό να υπερασπιστούμε όμως αυτά τα παιδιά που δεν έχουν φωνή. Οι φωνές που ακούσαμε στο γειτονικό σπίτι ήταν εκεί παρόν για βοήθεια και προσπεράσαμε τρέχοντας. Το βουερό κλάμα που διαπέρασε στη μεσοσχεία μας και απλά ανεβάσαμε την ένταση του ραδιοφώνου της τηλεόρασης. Τα στόματα που δεν άνοιξαν ποτέ από άγνοια, φόβο ή αδιαφορία, μας καθιστούν συνεργούς στη συγκάλυψη ενός μαρτυρίου που εξελίσσεται αθέατα πίσω από κλειστές πόρτες. Α, μην περιμένουμε το επόμενο κλίμα για την κινητοποίησή μας. Η οικογενειακή βία είναι μια πληγή που αιμορραγεί συνεχώς για την κοινωνία. Το αίσθημα της ενοχής, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι αρκετά έντονο, εξηγώντας πως πολλές φορές τα θύματα νιώθουν πως ευθύνονται τα ίδια και τα όσα βιώνουν. «Διώξε τον φόβο, μίλα» ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Υπάρχει πάρα πολύ έντονα και πολλές φορές ο δράστης χειραγωγεί με αυτόν τον τρόπο τα θύματα. Πράξεις αυτές διώκονται αυτεπαγγέλτως. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε από εμάς, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να αναγγείλει στις αρχές ένα περιστατικό και να κινηθεί η διαδικασία. Αυτό είναι ένα ευεργέτημα το οποίο έχει δώσει ο νόμος στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ώστε το εγκλωβισμένο θύμα να μην έχει το φόβο και την αδυναμία να το κάνει. Είμαστε για να αποφασίσουμε εκ νέου τη σύμπραξη όλων μας στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων ως προς την σκέψη του καθενός και στην εσωτερική του εργασία για να επιτευχθεί αυτή η ειρήνη. Την εκδήλωση πραγματοποίησε η Εθελοντική Επιστημονική Κοινωνική Ομάδα Κοινωνική Αφύπνιση, παρουσία ειδικών και φορέων της πόλης.